Την κυρία Ελευθερία Αγγέλη έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρία Αγγέλη, είχαμε κάποια έτσι, κρούσματα βανδαλισμών στην περιοχή μας. Το πιο πρόσφατο ήταν αυτό στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Ναι. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε, το Σαββατοκύριακο υπήρχαν και κάποια συνθήματα που γράφτηκαν στο 4ο, αν δεν κάνω λάθος, στο 4ο Γυμνάσιο. Ναι. Πείτε μας λίγο τι συζητήθηκε, τι αποφασίσατε. Ναι, να σας πω. Βέβαια, είναι πολύ λυπηρό το φαινόμενο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δηλαδή, στη φετινή χρονιά είναι το 7ο φαινόμενο βίας, βανδαλισμών μάλλον, στα σχολεία, σπάσιμο τζαμιών, ανοίξαν τα νερά από τους πυροσβεστήρες, βρέθηκε γκαζάκια στο 7ο Δημοτικό, από ό,τι μας είπε η διευθύντρια του σχολείου. Όλα αυτά με έγγραφα υπάρχουν στο Δήμο, στην κατάλληλη, στην αρμόδια υπηρεσία. 7 φορές είναι πάρα πολλές για μια ομάδα να δρά. Η αστυνομία είναι ενημερωμένη, έχουν γίνει μηνύσεις, περιπολίες γίνονται συνέχεια. Ωστόσο όμως οι νεαροί ή οποιαδήποτε ομάδα είναι αυτή είναι ακάθεκτοι και δεν φοβούνται. Ως εκ τούτου, μετά από επιστολή που στείλαμε, έγγραφο μάλλον, σε όλους τους διευθυντές να μας προτείνουν λύσεις εφόσον ο Δήμος δεν μπορεί από μόνος του να πάρει αποφάσεις, πρέπει να είναι μετά από τα αρμόδια διοικητικά όργανα, το Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο Μαθητών οι προτάσεις. Συγκεντρώσαμε τις προτάσεις από τα σχολεία που είχαν προβλήματα κυρίως. Και χθες είχαμε Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, παρουσία και του κυρίου Δημάρχου, όπου ακούσαμε τις προτάσεις. Μιλούσαν οι διευθυντές, άλλοι για φωτισμό, άλλοι για κάμερες, άλλοι για συναγερμούς, για σχολικούς φύλακες, που μακάρι να υπάρξει ο θεσμός να μπορέσουν να τους επαναπροσλάβουν. Θα είναι ευχής έργο αυτό. Ωστόσο όμως, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, και ο Δήμαρχος πρότεινε και εμείς συναποφασίσαμε να βάλουμε συναγερμούς στις μεγάλες σχολικές μονάδες που δεν μπορούν να έχουν τη φύλαξη που θα έπρεπε. Και ως εκ τούτου ξεκινήσαμε τις πρώτες διαδικασίες από σήμερα κιόλας. Ξέρετε, οι υπηρεσίες είναι δύσκολες, χρονοβόρες, για να γίνουν οι μελέτες, οι προσφορές και ούτω καθεξής, όσο μπορούμε το συντομότερο να βάλουμε συναγερμούς στις μεγάλες σχολικές μονάδες. Αυτό έχω να σας πω. Για την ταυτότητα των βανδαλιστών δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε τίποτα, δεν υπάρχει καμία υποψία. Δεν ξέρω, η αστυνομία, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ναι. Πιστεύω ότι ενημέρωση είναι ότι αν είχε γίνει κάτι θα μας είχαν ενημερώσει, η αστυνομική αρχή. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμη και αν υπάρχουν κάποιοι που ακούνε και το κάνουν, θα τους παρακαλούσα να μην το κάνουν. Είναι περιουσία δική μας, των γονιών, την πληρώνουμε όλοι οι πολίτες της Πρέβεζας και δεν είναι του Δήμου μόνο. Ο Δήμος δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος και οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι που είναι. Όλοι εμείς, όλοι πληρώνουμε. Είναι κρίμα. Θα παρακαλώ δηλαδή να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Και εγώ και όλοι. Και οι διδάσκοντες και οι διευθυντές οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτά τα προβλήματα. Είναι κρίμα, πολύ κρίμα να συμβαίνουν στα σχολεία αυτά. Λυπάμαι. Δεν έχω να πω τίποτα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ να σταματήσουν. Αλλά και να πω κιόλας ότι δεν θα μείνει έτσι το γεγονός αυτό. Η αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και το κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Αυτά έχω να σας πω και περιμένουμε. Να σας ρωτήσω λίγο, κυρία Αγγέλη, επειδή μου είπατε ότι θα είστε καθοδόν για τη Μυρσίνη, μου είπατε. Ναι, γυρνούμε από Μυρσίνη. Δεν είστε η αρμόδια, το ξέρουμε, αλλά επειδή σας έχουμε τώρα στον αέρα. Είχαμε και αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν βρεθήκατε για αυτόν τον λόγο, με τις κατολιστήσεις στη Μυρσίνη. Ναι, δεν ξέρω αν ακούτε. Ναι, κάτι και το σήμα, ναι. Είχαμε αυτό το θέμα με τις κατολιστήσεις εκεί στη Μυρσίνη και δεν ξέρουμε αν θέλετε να πείτε κάτι, δεν ξέρω. Ναι, δεν είμαι φυσικά η αρμόδια, όντως υπάρχουν κατολιστήσεις. Είδαμε ένα μεγάλο μέρος, σε ιδιωτικό χώρο συμβαίνουν όλα αυτά. Από τα νερά της βροχής, ίσως, από κάποια νερά που λιμνάζουν. Τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες μεληθούν. Τα σπίτια που επισκεφτήκαμε δεν έχουν, προς το παρόν, οι οικοσυσκευές δεν έχουν προβλήματα. Οι γύρω χώροι, με τα χωράφια τους, θα έχουν κάποια προβλήματα.
Περαιτέρω δεν έχω άποψη για να πω πώς θα αντιμετωπιστεί και αυτά. Ωστόσο, τα σπίτια μέσα δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, άμεσα τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτό έχω να σας πω. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την ενημέρωση. Γεια σας.